Εντυπωσιακό αλλά και δύσκολο το ξεκίνημα για την ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία Δεύτερο Όμιλο, ΑΟ Κέρκυρα 96, Σιρήνε Γρεβενών. Εδώ στο σύγχρονο γήπεδο στο Κανόνι, δυνατό παιχνίδι, δυνατέ φάσει. Οι φιλοξενούμενοι πήραν τη νίκη και το θετικό αποτέλεσμα με 1-3. Ο Άγγελο Καντάβα, ο προπονητή των Σιρήνων, είναι κοντά μα να μα μιλήσει για αυτή τη σπουδαία νίκη. Σημαντική, είναι πολύ σημαντικό να ξεκινά με το δεξί, έτσι δεν είναι? Εννοείται αυτό. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω υγεία σε όλε τι ομάδε για την πρεμιέρα των πρωταθλημάτων. Και στη συνέχεια να αναφερθώ στις πάρα πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες που είχαμε σήμερα και το ταξίδι εμείς που ταξιδέψαμε καθ' όλη τη διαδρομή ήταν αρκετά δύσκολα με μποφόρ, αλλά και εδώ στο γήπεδο ήταν γενικά πολύ δύσκολες συνθήκες για τις παίκτριές μας. Είχαμε κάποιους, ελπίζω, μικροτραυματισμούς και από τις δύο ομάδες. Μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό για τα κορίτσια, γιατί πάνω απ' όλα η υγεία νομίζω είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι τώρα να επιβληθεί σε μια γυναικεία ομάδα? Που ξέρεις, τώρα οι γυναίκες έχουν τις ιδιαιτερότητές τους, έχουν την ιδιοσυγκρασία τους, έχουν το χαρακτήρα τους, έχουν τα πάνω τους, τα κάτω τους. Πώς είναι αυτό? Επειδή έχω ξεκινήσει τώρα σαν προπονητής, νομίζω. Αν πήγες απευθείας στα δύσκολα, είναι. Πιστεύω είναι πώς θα το χειριστεί ο καθένας. Γενικά οι γυναίκες είναι τελείως διαφορετικές από τους άντρες. Οπότε νομίζω ή το έχεις ή δεν το έχεις αυτό. Θα το δείξει. Η τοπική πολύ. Ομάδα πώς την είδε? Γενικά, η ΓΑΜΑ Εθνική θέλει αρκετά δουλειά όλες οι ομάδες και είναι καθαρά θέμα παραγόντων και πόσο το θέλουν και οι παίκτες οι ίδιοι να βοηθήσουν για να ανέβει γενικά το επίπεδο. Ωραία, οπότε τώρα έχετε την επιστροφή με το θετικό αποτέλεσμα. Πάτε στο επόμενο παιχνίδι. Στόχος φέτος? Στόχος, δεν θέλω να θέσω στόχους. Θέλω να θέσω πάνω απ' όλα μια καλή πορεία και από εκεί και πέρα όλα είναι θετικά και δεκτά για το τι θα ακολουθήσει. Καλή επιστροφή. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Γιώργος Τσικρικώνης κοντά μου, ο προπονητής του ΑΟΚ Κέρκυρα 96, πρεμιέρα για τη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία Δεύτερος Όμιλος. Πρώτη αγωνιστική, πολύ δυνατό παιχνίδι, πολύ δύσκολο επίσης. Οι καιρικές συνθήκες δυσκόλεψαν πάρα πολύ την αναμέτρηση. Και η κυριακή ομάδα ιτήθηκε με 1-3 από τις Σιρήνες Γρεβενών. Ήταν το ξεκίνημα που θα ήθελε, σας δυσκόλεψε πολύ ο καιρός. Τι έγινε σήμερα? Λοιπόν, δεν μπορώ να πω ότι ήταν το ξεκίνημα που θα ήθελα, αλλά κυρίως γιατί έχουμε μία-δύο παίκτρες ή τρεις που χτύπησαν κάπως. Πρέπει να δούμε πώς είναι. Είναι μία κατηγορία που ουσιαστικά εμείς παίζαμε το πρώτο παιχνίδι. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε φιλικά παιχνίδια λόγω του ότι είμαστε στη νησί. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε φιλικά παιχνίδια. Ουσιαστικά δηλαδή ήταν το πρώτο παιχνίδι κανονικό για μας. 11 εναντίον 11. Πιστεύω ότι σταθήκαμε αρκετά καλά τηρωμένων των αλλογιών των συνθηκών, όπως λέτε, όπως λες, των καιρικών συνθηκών, το ότι αντιμετωπίζαμε μια ομάδα που ήρθε από την Β' κατηγορία, έπεσε πέρυσι και μάλιστα στις τελευταίες αγωνιστικές, που σημαίνει ότι ήταν καλή και οργανωμένη. Είναι μια προσπάθεια που θέλει υπομονή, πάρα πολύ, και επιμονή. Αυτή η ομάδα απαρτίζεται από κάποια παιδιά τα οποία τα ξέρεις πολύ καλά. Είσαστε... Ο αριθμός των αθλητριών σου είναι ικανοποιητικός για να νιώθεις μια σιγουριά? Έχεις το άγχος τώρα, ας πούμε, που σου τραυματίστηκαν ένα-δύο, τι θα γίνει στο επόμενο παιχνίδι? Ναι, εντάξει, υπάρχει αυτό σίγουρα. Δεν είμαστε ακόμα πάρα πολλές. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια το καλοκαίρι. Έχουμε 2 μήνες που έχουμε μαζευτεί από αρχές Σεπτέμβρη. Φέραμε νέα κορίτσια. Σιγά-σιγά θα μπουν μέσα στο κλίμα της ομάδος και στο αγωνιστική κατάσταση. Θα δούμε τι θα γίνει. Το προσπαθούμε. Πήγατε στα αποδυτήρια με το 1-2. Στο δεύτερο μέρος ήρθε άλλο ένα γκολ για τους φιλοξενουμένους. Πιστεύεις ότι μπορούσατε κάτι παραπάνω? Κοίταξε, πίστευα ότι όχι, κάτι παραπάνω όχι. Απλά να το προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το σκορ σε επίπεδα υποφερτά και ίσως να κλέψουμε κάτι από το παιχνίδι. Γιατί γνώριζα ότι λόγω καιρικών συνθηκών ο αέρας θα ήταν υπέρ των κοριτσιών των Γρεβενών. Οι μάχες ήταν έντονες coach, έτσι, και εσείς και πάντα, τα κορίτσια. Πάντα η μικρή μου εμπειρία στον χώρο, επειδή ανέλαβα πέρυσι την ομάδα περίπου στα μέσα της χρονιάς, διαπίστωσα ότι τα κορίτσια έχουν πολύ ψυχή και πολύ πάθος, τουλάχιστον τα δικά μας. Υστερούμε σε άλλα που σιγά σιγά προσπαθήσουμε να τα βελτιώσουμε. Η ψυχολογία παίζει πιο σημαντικό ρόλο σε μια γυναικεία ομάδα? Όχι, είναι το ίδιο. Δεν παίζει κανένα διαφορετικό, το ίδιο.
Υπάρχουν άλλες ιδιαιτερότητες στο ποδόσφαιρο γυναικών, Ματούλα. Γιατί σε δυσκολεύουν. Όχι, δεν με δυσκολεύει. Για μένα είναι πρόκληση. Θα μπορούσα κάλλιστα να μην ασχοληθώ. Ασχολούμαι γιατί το έζησα πέρυσι στο ποδόσφαιρο γυναικών και είδα ότι αξίζει τον κόπο. Τα κορίτσια και οι γυναίκες δεν στηρούν σε τίποτα από τους άντρες σε θέματα τεχνικής τακτικής. Στηρούν σε δύναμη και ταχύτητα. Αλλά στα άλλα δύο κομμάτια δεν στηρούν καθόλου. Και το ποδόσφαιρο του γυναικείου, του γυναικών μάλλον, γιατί είναι πιο σωστά έτσι πρέπει να λέγεται, το ποδόσφαιρο γυναικών. Πλησιάζει πιο πολύ στην αγνή μορφή του ποδοσφαίρου. Δηλαδή στο παλιό ποδόσφαιρο της Αλάνας, το ωραίο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο που ευχαριστιόμαστε. Έτυχε σήμερα λόγω συνθήκων ή ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι συνέβη, να δούμε και πιο δυνατά μαρκαρίσματα και να έχουμε ένα-δύο τραυματισμούς. Χωρίς σκοπιμότητα όμως, έτσι. Πιστεύω ότι ήταν για να αντεπεξέλθουν στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, λόγω των δυσκολιών ή των ιδιαιτεροτήτων που μπορεί να υπάρχουν, ο στόχος για τον Όκερ 96 φέτος στην κατηγορία ποιος είναι. Ο στόχος, ο πρωταρχικός ο δικός μου και της ομάδος ήταν να φέρουμε νέα κορίτσια, να φέρουμε κορίτσια να παίξει ποδόσφαιρο. Επειδή είμαι, όπως γνωρίζεις, και εκπαιδευτικός και είμαι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα γυμνάσια, γνωρίζω ότι πολλά κορίτσια, μα πάρα πολλά, παίζουν ποδόσφαιρο στο δημοτικό. Όταν φτάνουν στο γυμνάσιο, δεν παίζουν ποδόσφαιρο, γιατί δεν βρίσκουν ένα χώρο να παίξουν. Ο στόχος ο δικός μου είναι να δημιουργήσω τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις να υπάρχει μια σοβαρή και οργανωμένη προσπάθεια να μπορούν να παίξουν όσα κορίτσια θέλουν ποδόσφαιρο. Αυτό είναι ο στόχος αποκλειστικά και μόνο. Ούτε αν θα ανέβουμε κατηγορία, ούτε φυσικά παρακάτω δεν έχει, για να πούμε ότι θα πέσουμε. Αλλά αν βγει κάτι στην πορεία και διεκδικήσουμε κάποια άνοδο, γιατί οι διαφορές στο ποδόσφαιρο γυναικών από Γ με Β εθνική δεν είναι μεγάλες. Η διαφορά η μεγάλη είναι στην Α εθνική. Αλλά θεωρώ ότι θα έπρεπε, εφόσον αναπτύσσεται και από τη FIFA πρωτίστως, την UEFA, και από την ΕΠΟ, προωθείται το ποδόσφαιρο γυναικών. Και επειδή έτυχε να πάω στο τέλος του καλοκαιριού στη Ζάκυνθο με τις μεικτές και να δω ότι η Ζάκυνθο με το 1 τρίτο πληθυσμό της Κέρκυρας έχει ομάδα στη Β' Εθνική και στη Γ' και εμείς δεν έχουμε δυνατότητα, όχι δεν έχουμε δυνατότητα, εμείς δεν έχουμε αντίστοιχα, δεν δίνουμε τη διέξοδο στα κορίτσια, μου ήρθε κάπως παράξενα. Και είπα να κάνω μια τέτοια προσπάθεια. Μαζί με άλλους φυσικά, έτσι δεν είμαι μόνος. Να δούμε τι θα γίνει. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Καλή αγωνιστική χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Αγγελίδου Αναστασία κοντά μας από τις Ειρήνες Γρεβενών στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας όσον αφορά τις γυναίκες. Η ομάδα της κέρδισε εδώ στο νησί, στο σύγχρονο γήπεδο στο Κανόνι, την τοπική ομάδα, τον ΑΟΚΕΡ 96 με 1-3, ένα πολύ επιβλητικό σκορ. Πώς είδες λοιπόν την ομάδα στο πρώτο παιχνίδι? Η ομάδα μου ξεκίνησε πολύ δυναμικά. Στόχος μας είναι κοινός. Δεν θα αφήσουμε να πάει τίποτα χαμένο. Όλες παλεύουμε για την νίκη. Δεν μας αρέσει να χάνουμε και φάνηκε αυτό μέσα στο παιχνίδι. Είχαμε μια εισάξια αντίπαλο και συνεχίζουμε δυναμικά. Πόσο σας δυσκόλεψε ο καιρός, ο αγωνιστικός χώρος, σήμερα πάρα πολύ βροχερή, έντονη βροχή και εδώ στο νησί, πόσο δύσκολο ήταν? Εντάξει, το γήπεδο δεν ήταν το καλύτερο, αλλά παρόλα αυτά δεν πτωούμαστε, δεν μας ενοχλεί ο καιρός. Ποδόσφαιρο παίζουμε, ούτως ή άλλως τα αντιμετωπίζαμε τέτοιες συνθήκες, αλλά τα αντιμετωπίσαμε μια χαρά. Πες μου το καλύτερο και το χειρότερο σχόλιο που έχεις ακούσει όσο καιρό παίζεις μπάλα. Το καλύτερο. Το καλύτερο με όλη μου την ομάδα το δέχομαι. Όλες παίρνουμε τα θετικά μαζί. Τώρα το αρνητικό η κερκίδα θα πει, θα ακούσουμε. Δεν απαντάμε, υπάρχουν αυτά. Δεν δίνουμε απλά σημασία. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς καλή συνέχεια. Δώρα Αρβανιτάκη κοντά μας, ΑΟΚΕΡ 96, πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Η τοπική ομάδα ιτήθηκε 1-3 από τις Ειρήνες Γρεβενών. Αλλά παρόλη την ήττα, είσαι ευχαριστημένη από την εικόνα που είχε η ομάδα, δεδομένου ότι είναι το πρώτο σας παιχνίδι? Ευχαριστημένη δεν είμαι. Θα μπορούσαμε και καλύτερα σίγουρα. Οι συνθήκες δεν ήταν καθόλου ιδανικές, σίγουρα. Δεν δείξαμε δηλαδή στο 100% αυτό που είχαμε. Ωστόσο, ναι, ήταν πολύ δυνατές, δηλαδή χτύπησαν και τρεις δικές μας. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα δεν ήταν κακό, ήταν ικανοποιητικό αυτό μέχρι εκεί. Πες μου, στο γυναικείο ποδόσφαιρο, που συνυπάρχουν τώρα σε μια ομάδα που παίζει μέσα στον αγωνιστικό χώρο 11 γυναίκες, ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία?
δυσκολία δεν είναι, δεν ξεχωρίζεται το γυναικείο ποδόσφαιρο από το αντρικό. Είναι ακριβώς το ίδιο. Η ψυχολογία είναι πάντα ίδια. Το γκολ είναι γκολ, η νίκη είναι νίκη, ήττα είναι ήττα. Δεν γκρινιάζουν λίγο περισσότερο οι γυναίκες? Όχι, δεν θα το έλεγα. Όχι, όχι, όχι. Ίσα-ίσα είμαστε λίγο πιο σκληραγωγημένες, θεωρώ, οι γυναίκες. Ωστόσο, ψάχνουμε όλοι στον γκολ. Δεν υπάρχει καμία διαφορά από το αντρικό με το γυναικείο. Δηλαδή, δεν διαχωρίζεται πλέον. Είναι λίγο προκατάληψη. Και συνθήκες που επικρατούσαν σήμερα, η πάρα πολύ έντονη βροχή, δυσκόλεψαν πολλές φορές τα μαρκαρίσματα, το να την μπάσα, το να γίνει κάτι διαφορετικό. Ναι, πάρα πολύ. Δεν το συζητώ πολύ. Το γήπεδο ήταν πολύ βαρύ. Εμείς δεν έχουμε μάθει να παίζουμε με αυτές τις καιρικές συνθήκες. Αλλά το παλέψαμε πολύ. Καλή αγωνιστική χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.